είναι ρωσική η καταγωγή δικιά σου, έτσι δεν είναι? Είναι αμιγώς ρωσική. Όχι, ο πατέρας μου είναι από το Αζερβαϊτζάν. Από το Αζερβαϊτζάν. Θέλω να πω ότι υπήρξε καθόλου πρόβλημα τώρα με την πόλεμο στην Ουκρανία να μίλησε κάποιος, να σου μίλησε απότομα στον δρόμο ή να σου είπε «Αχ, εσείς αυτό που κάνετε». Το άκουσα από περιπτώσεις Ρώσων ανθρώπων εδώ. Βρήκα μια κοπέλα που είχε με ένα φίλο μου και μου λέει: «Έχω φτάσει σε ένα σημείο, ειδικά τότε τον πρώτο, τον πρώτο καιρό, να πρέπει να απαντάω εγώ για τον Πούτιν». Και ουσιαστικά νιώθαν άσχημα, γιατί ούτε αυτοί θέλαν τον πόλεμο, ούτε καταλαβαίναν για ποιο λόγο γινόταν οι άνθρωποι εδώ οι καθημερινοί. Μα καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που ρωτάς και εγώ έχω περάσει από πάρα πολλά συναισθήματα. Και στην αρχή ήταν σαν να καλούμε να απολογηθώ για κάτι το οποίο ούτε το εγκρίνω, ούτε το επιβραβεύω, ούτε συμμετέχω. Οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ. Αλλά κατάλαβα ότι ήταν αμίγως δικά μου συναισθήματα. Δηλαδή απ' έξω ουδέποτε κανείς δεν μου είπε τίποτα. Μάλιστα. Εδώ καλούσαν τον Ντοστογεύσκη να απολογηθεί για τον Πούτιν. Ναι. Αν θυμόσαστε, υπήρχε περίοδος στην αρχή αυτού του πολέμου που απαγορεύαν οτιδήποτε ρώσικο. Ανέβαζε κάποιος Τσέχοφ και έπρεπε κάπως να απολογηθεί γιατί ανεβάζει Τσέχοφ. Είναι υπερβολή. Υπερβολή των πραγμάτων και τις σχέσεις με την πραγματικότητα που έχουμε. Μάλιστα. Και αυτό που ρώτησες δεν κράτησε και πολύ, γιατί βλέπω ότι και τα κλασικά έργα συνεχίζουν να ανεβαίνουν και υπάρχει, δηλαδή δεν έχουμε γυρίσει την πλάτη προς ρωσικό πολιτισμό και το έργο που ανέβασα, το ξαναλέω, συγγνώμη, αλλά θα μιλήσουμε και αυτό το έργο, είναι ένας Ρώσος συγγραφέα. Ναι. Θέλω να πω ότι δεν αισθάνομαι τόσο έντονα πλέον αυτό, έχει περάσει.